Ενώπιον της δικαιοσύνης αναμένεται να βρεθούν στις 26 Απριλίου 25 δημόσιοι λειτουργοί, ανάμεσά τους ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής και ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Απόστολος Βουλγαράκης για την πολύκροτη υπόθεση του ιδιωτικού γυροκομείου, μέσα στο οποίο φέρονται να βασανίστηκαν και να πέθαναν δεκάδες ηλικιωμένοι. Οι 25 αντιμετωπίζουν πλημελιματικού χαρακτήρα διώξεις που αφορούν στις ευθύνες της Αντιπεριφέρειας Χανίων, εποπτεύουσας αρχής της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, η οποία ενώ ήλεγχε τον ιδιωτικό οίκο Ευγυρίας, δεν διαπίστωσε όσα εφιαλτικά φέρεται να συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Οφείλει όμως, κατά τη γνώμη μας, τουλάχιστον να μην τους διατηρεί στις ίδιες θέσεις, να εξακολουθούν να ελέγχουν μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Χθες ο Άριος Πάγος έκανε δεκτό το αίτημα του εισαγγελέα να αναιρεθεί το απαλλακτικό βούλευμα που είχε εκδοθεί για τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή και έτσι παραπέμπεται σε δίκη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 25 δημόσιοι λειτουργοί είναι αυτές της παράβασης καθήκοντος, πλαστογραφίας, χρήσης πλαστού ιατρικού πιστοποιητικού, ηθικής αυτουργίας σε έκδοση ψευδούς ιατρικού πιστοποιητικού, δικαστικής χρήσης ψευδούς πιστοποιητικού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής κατηγορείται πως τον Οκτώβριο του 2019 εξέδωσε απόφαση με την οποία αναθεωρήθηκε η άδεια που ήδη είχε χορηγηθεί στον Νίκο Ευγυρίας και από 16 θέσεις η δυναμικότητά του αυξήθηκε σε 46. Ο δε Απόστολος Βουλγαράκης, πρώην Αντιπεριφερειάρχης, διώκεται επειδή παρέλειψε να επανελέγξει την άδεια λειτουργίας, καθώς και γιατί παρέλειψε να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια επιβολής προστίμου ή να διατάξει την σφράγιση της μονάδας. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος κατ' εξακολούθηση τελεστής αδιαπαραλήψεως. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και η νυν διευθύντρια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.